σημερινή ημέρα των εγγενείων νέου δημοτικού ευρυμένα, Σία Βιτσέντος Κορκάρος. Η κύριη Υπουργεία του Αεροδρομίου υλοποιεί το κοινό όραμα και τη συλλογική δράση των Σιτιακών. Είναι από τα σημαντικότερα σύγχρονα έργα υποδομής της Ανατολικής Κρήτης και επιφέρει την απόμακρη Σιτία και ολόκληρο τον οπόλα Σιτίου σε άμεση επικοινωνία με την Υπηρετική Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα δημοσιοποιούμε την ύπαρξη ενός τέτοιου έργου υποδομής, το οποίο δίνει νέες πτωτικές στην περιοχή μας και σε όλο τον οπόλα Σιτίου. Ένα κόσμημα για τον τόπο, για τη χώρα μας. Ένα κτίριο που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλους αεροσταθμούς στην Ελλάδα. Σήμερα θα θυμάζουμε και χαιρόμαστε όλοι το τελικό αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που οραματίστηκαν και ξεκίνησαν οι περιοδικές συζητήσεις με τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Πετυχάκη στην αρχή, τον κύριο Ψαροπεχαμάκη στη συνέχεια και όλα τα μέλη τους τα οποία όργωσαν την επαρχία για να μαζέψουν τα χρήματα για το πρώτο κομμάτι των διάλογων των εκπαιδευσίων μέλων. Θα ήταν παράκληση να μην αναφέρουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες, παίξαν βασικό ρόλο τότε, κομματικούς και τους ιδιοκτήτες δεν έχει αυτοκινήτων, εκτός αυτής αυτοκινήτων, οι οποίοι ανιδιωτελώς και αυτοκινώς εργάστηκαν για τη διαμόρφωση του πρώτου κομμάτου με διαδρόμου. Τραγή απόδειξη του τι μπορεί να πετύχει μια τοπική κοινωνία όταν πιστέψει σε κάτι και έχει τη σωστή καθοδήγηση και οργάνωση. Τη σκητάλη στη συνέχεια πήραν τοπική αυτοδιοικητική φορείς. Ο Δήμος Ιδίας και οι κοινότητες της Επαρχίας Ιδίας, η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπη του νομού μας και όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Όμως, χωρίς να υποτιμώ τη συνεισφορά κανενός σε αυτό το έργο υποδομής, θεωρώ ότι είναι η δική μου υποχρέωση να ξεχωρίσω τη σημαντική καθοριστική για την τελική έκβαση του έργου προσφορά του πρώην Δημάρχου Σιτίας του κ. Κουμπάκη, ο οποίος με ξεκίνησε και υλοποίησε τη διαδικασία τη βασική της απολωτρίωσης, σημαντική διαδικασία για ένα έργο. Του κυρίου Παπατσάκωνα, τότε νομάρχη Λασιτίου, που μέσα από αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου έβαλε σε τροχιά υλοποίηση του έργου. Του κυρίου Καρχημάκη, τότε βουλευτή του Πασόκα Πιατρέα Παπατρέου, που με καθοριστικές παρεμβάσεις πήραν ληφθήκαν σημαντικές αποφάσεις. Του κυρίου Καγιοντάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που κατά τη φάση υλοποίησης του κτηρίου έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Του πρώην Περιφερειάρχη Κρήτης κυρίου Καμπέλη, ο οποίος μέσα από αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου πάλι ξεκίνησε την χρηματοδότηση του συνολικού έργου το οποίο προλαμβάνουμε σήμερα. Όμως, δεν πρέπει να ξεχάσουμε και την σημαντική παρέμβαση του σημερινού περιφερειάρχη μας, του κ. Αρναουτάκη, διότι με την προσωπική του παρέμβαση κατασκευάστηκε ο πρώτος περιφερειακός δρόμος, ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των πρώτων πτήσεων τσάρτερ και έβαλε στο χάρτη του αεροδρομίου και το αεροδρομίο Σιτίας. Όλοι αυτοί πίστεψαν στην αξία του έργου και με σωστή τακτική, έχοντας τη δυναμική στήριξη της κοινωνίας, οδήγησαν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων στα θεσμικά, όργανα που συμμετείχαν και επέβαλαν, δεν είπε υπερβολική έκφραση, τη χρηματοδότηση των μελετών και την ολοκλήρωση του διαδρόμου και την κατασκευή του νέου αεροσταθμού. Αλλά κύριε Υπουργέ, και η δική σας παρουσία σήμερα αποδεικνύει ότι πιστεύετε στη μεγάλη σημασία που έχει το παρόν έργο για την ανάπτυξη του νερού μας, της περιφέρειας Κρήτης, της χώρας μας. Το έργο αυτό, το οποίο από τις 29/12/2014 έχει αποκτήσει όνομα, ονομάζεται Βιτσέντος Κορνάρος, κοινωνικός αεροδρομένας θητείας Βιτσέντος Κορνάρος.
Όμως, κύριε Υπουργέ, για να μπορέσουμε να κεφαλοποιήσουμε και κύριε Περιφερειάρχη και κύριε Βουλευτές την αξία του ολοκληρωμένου με το σύγχρονο, την αξία του ολοκληρωμένου έργου με, με τον εγκαινιασμό του σύγχρονου του κτηρίου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας, θα πρέπει και εσείς να συμβάλλετε στη δημιουργία αφενός ενός φιλοεπενδυτικού κλίματος για να διευκολυνθούν οι σχεδιαζόμενες χρόνια τώρα επενδύσεις στον τουριστικό τομέα στην περιοχή μας, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό οικονομικό τοπίο για τη χώρα και αφετέρου προωθώντας και δυνατοποιώντας εκείνα τα έργα οικονομής τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες μας να μεταβαίνουν στον προορισμό τους γρήγορα και με ασφάλεια. Καλέσω κοντά μας τον Υπουργό Καθαρών Υποδομών Δικτύων, κύριο Χρήστο Στίχνη. Πιστεύω ότι
καθώς ο φόβος μας, η κρίση δεν μπορεί να συνταχθεί αν δεν έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα υπομονών και θα το έχουμε αυτή τη φορά όμως. Τα έργα πρέπει να γίνουν για τους πολίτες, πρέπει να γίνουν για τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις, πρέπει να γίνουν για να συμβάλλουν στην παραγωγική αναστήλωση της χώρας και δεν πρέπει να γίνουν απλά για να γίνουν έργα για έργα. Θα ήθελα να παρακαλέσω και το δύνατο και τις εστάσεις της τοπικής κοινωνίας να μην είναι προσανατολισμένοι μόνο στον τουρισμό, να είναι προσανατολισμένοι και στην παραγωγή, στην πραγματική παραγωγή, για να έχουμε εφορία, για να μην είμαστε εξαρτημένοι μόνο από τα παιδιά των υπηρεσιών. Πρέπει να έχουμε μια ανάπτυξη και μια άλλη δημοσιογραφική, να έρθει η παραγωγική δομή και αυτή είναι η δημοσιογραφική που θα ερωτήσουμε τους δημόσιους φορείς. Πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα μαζί με τους βουλευτές, την περιφέρεια και τους δημάρχους θα συναντηθούμε για να έχουμε μια τελική διαδικασία στην κοινωνική κοινωνία για την ιεράρχηση των έργων που πρέπει να γίνουν. Πιστεύω όμως ότι είναι κοινή προπίθεση όλων για όλη την κοινωνική και μόνο για την Βασίλη, όπου προτεραιότητα έχει ο βόλος του δικός αξιωμάς που θα συμβαίνει το ένα από τις εξαιρετικές με το άλλο, ενιαία και όχι μηνικά προσωπικά. Να ευχηθώ στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να λειτουργεί το αεροδρόμιο με έναν άλλο τρόπο από αυτό που έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν, με ασφάλεια, με συνεργασία με την τοπική κοινωνία, με την ανάπτυξη των τοπικών προϊόντων και των τοπικών προϊόντων και βέβαια με ένα δημόσιο αεροδρόμιο που θα συμβάλλει στην τοπική κοινωνία, δεν θα συμβάλλει στο να έχει και προφορία για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, θα συμβάλλει για να βοηθήσει χιλιάδες εκατομμύρια επισκέπτες να έρχονται στο Βασίλειο και να στηρίζουν τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Σε βαθμό η επένδυση θα προχωρήσει, είναι δέσμευση με τυπικά αυτά που είναι μια προσπάθεια χρόνων που θα δικαιωθεί. Πιστεύω ότι και ο κύριος Πρόεδρος, που ευχαριστώ τον εγώ, και οι υπουργοί και οι δυνατοί από όλες τις παραθέσεις έχουν ένα κοινό τόπο. Οι υποδομές ενώνουν, δεν διαιρούν και είναι κοινή προσπάθεια για να βγάλουμε μια τέτοια χώρα αλλά και να αναδείξουμε την κρίση σαν πρότυπο για την παραγωγική μας γλώσσα της χώρας που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλη την Αγγλία. Όλες αυτές τις ιδιαίτερες. Γεια σας.